Το λέω επειδή είμαι ακόμα δόκιμη στο χώρο, αλλά πιστεύω ότι έχω γερό στο μάχη για κάτι που αγαπάω. Ενδεχομένως να μην έχω γερό στο μάχη για κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου και για κάτι που μου προκαλεί πλήξη. Αλλά γι' αυτό προς το παρόν θέλω να είμαι μάχημη πολύ. Θέλω να πολεμήσω πάρα πολύ για αυτό που αγαπάω. Όνειρα. Πολλά. Έρωτας. Πουλής. Ευθύνες. Δύσκολες. Εκλογές. Σκέψη. Αθήνα. 2015. Θέατρο. Καινούριο. Σέξπιρ. Καινούριος. Επιτυχία. Παγίδα. Συνέχεια. Ελπιδοφόρα. Συνέπεια. Απαραίτητη. Μεταμόρφωση. Γρήγορη. Ναι, με τον Κώστα και την Αθηνά άξιζε να υπάρχουμε για να συναντηθούμε και επίσης αισθανόμαστε σαν μία ψυχή χωρισμένη στα τρία. Αισθάνομαι δηλαδή μία ανυμπόρια όταν σκέφτομαι την καλλιτεχνική μου ζωή το επόμενο διάστημα. Αν τη σκεφτώ μόνος μου, αισθάνομαι μια ανυμπόρια. Λέω, τι γίνεται. Όταν μοιραζόμαστε τα οράματα, ακόμα και μοναχικά οράματα, ο καθένας, ας πούμε, θέλει να κάνει και πράγματα μόνος του, δεν είναι κακό. Αλλά πάντα υπάρχει αίσθηση ότι πώς θα το δει η Αθηνά, πώς θα το δει ο Κώστας. Γεια σας! Εμείς είμαστε. Αφαντάσματα! Σας λείψα. Και απόψε μαζί μας είναι και ένας μουσικός. Για χαρά. Είναι ένα μαγικό πράγμα. Το ζούμε. Πολύ συχνά τα μαγικά πράγματα έχουν και ένα τέλος. Δηλαδή και αυτό υπάρχει. Επίσης, αν θες πραγματικά να κρατήσεις μια σχέση, δεν πρέπει να θεωρείς τον άλλο δεδομένο. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο τώρα να πάμε στην επόμενη παράσταση, που μάλλον θέλουμε να ασχοληθούμε με αρχαίο δράμα, και να θεωρήσουμε εντάξει, ξέρουμε τα κολπάκια του Ρωμαίου και αυτό είναι. Ξέρουμε τα κόλπα του Κώστα, τα κόλπα της Αθηνάς. Πρέπει να ξανααναγκαλύψουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε ως καλλιτέχνη. Άντε! Δυο οικογένειες μας γνώμη μετά μες την Βερόνα εις Βερόνα στο καλή μας το καλή ξέρεις όσο νέα θα ξαντράει το εθνικά έμαρτμα όλη τη σε όλη την κεφανή απαμυρέλα. Αυτή να θάψω.
project αυτό ξεκίνησε κάπως το φθινόπωρο του 2012, όταν ο Κώστας Γάκης είχε μια ιδέα ότι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα επιστρέφουν ως φαντάσματα στην εποχή μας για να πούν την ιστορία τους. Και ξεκινήσαμε στην αρχή με την Αθηνά, γνωριστήκαμε και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε ένα πλαίσιο τελείως εργαστηριακό και τελείως ότι θα δούμε τι θα γίνει. Και πάνω στις 2 εβδομάδες αυτού του πλαισίου μας πήραν τηλέφωνο ο Κώστας και μας είπε άδειασε μια θέση στο Low Budget Festival που γινόταν τότε στο Κακογιάννης. Μπορούμε σε ένα μήνα να έχουμε το Ρωμαίο Σκυλέτα για 2. Και τελικά μπορέσαμε σε ένα μήνα και βγάλαμε αυτή την παράσταση, εντάξει, χωρίς live μουσική τότε, με πολλές αλλαγές, μεγαλύτερη σε διάρκεια. Και έτσι ξεκίνησε και έτσι ήταν η πρώτη, το 2012, το Δεκέμβριο. Λίγο πριν την πιένα, μπαίνει ο πρίγκιπας Έσκαλος. Εσείς, της δημόσιας δάξεως δεύτερη, που κλειδώνετε το άχαρτο ατσάλι στο αίμα του πλησίου. Η παράσταση αυτή αλλάζει διαρκώς πρόσωπο, ανάλογα με το χώρο, την πόλη, το χωριό, το θέατρο, στην οποία λαμβάνει τόπο. Είναι πολύ όμορφο ότι στην Κύπρο, που το σκηνοθετήσαμε μαζί στο ΘΟΚ, στο Εθνικό Θέατρο της Κύπρου, είχαμε την ευκαιρία σαν σκηνοθέτες να σταθούμε απ' έξω και να δούμε 2 άλλα παιδιά να κάνουν πράγματα. Οπότε εκεί μας ήρθαν καινούργιες ιδέες, γράφτηκε καινούργια μουσική. Ήρθε ένας μουσικός με ένα καταπληκτικό βιολί, ο Κώστας Ολόλος, προσέθεσε σε θέματα. Γράφτηκαν καινούργια τραγούδια. Στην Πάτρα είχαμε άλλα φαντάσματα μας επισκέφτηκαν, όπως ο Τσέζαρε Παβέζε, ένας Ιταλός ποιητής. Στο θέατρο Πορεία, επίσης, λόγω Ευρυδίκης που έπαιζε εκείνη την εποχή, ο κάτω κόσμος ξανά μας χτύπησε την πόρτα. Και τελικά εδώ στο θέατρο Θυσίων, που είναι και αυτό ένα θέατρο γεμάτο μνήμες, και είμαι πολύ χαρούμενος που παίζουμε εδώ. Γιατί εδώ είχα δει Ρωμαίος και Ιουλιέτα όταν ήμουν φοιτητής στο Εθνικό. Πάλι ο χώρος επιβάλλει κάτι καινούριο και είναι νόμος με αυτά τα παιδιά κάθε βράδυ να μην θεωρούμε την παράσταση δεδομένη. Ανάλογα αν κάποιος θεατής φτερνιστεί, γυρνάμε, ασχολούμαστε με αυτό. Ένα κινητό μπορεί να ανατρέψει όλη την παράσταση. Οι θεατές πολύ συχνά μας μιλάνε, οπότε αλλάζει. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Ας πάμε λοιπόν, Μαρουλή. Τάνι, ξεπόλα. Τι θα πάω, ο Άντωνες. Τι καλά που φαίνεται, μέχρι τώρα δεν είναι η Κυρέτη. Η Κυρέτη! Ο πεινάτος μας, στη μέση του δάσους είμαστε. Η Κυρέτη, λέω! Σλάβη! Θεούλη μου, γιατί τους πληρώνει με αυτούς τους γάλλους. Έλα, δόρη μου, πάρεις τώρα τους δρόμους. Τούλους να τους βρεις και τους όλα που είναι γραμμένα το όνομά τους εδώ. Ας ορίσουν το σπίτι και η αγάπη μου, ας τους φροντίσουν. Όχι! Εγώ τώρα πρέπει να βρω όλα τα άτομα που είναι γραμμένα εδώ το όνομά τους. Είναι στην σκηνοθεσία. Ξεκίνησε έτσι, διότι ο Κώστας εκείνη την περίοδο είχε αναλάβει άλλες δουλειές. Είχε αναλάβει το Δήμιο του Έρωτα, έπαιζε στην Ευρυδίκη ως ηθοποιός, δίδασκε σε πάρα πολλές σχολές και ο χρόνος του ήταν περιορισμένος. Οπότε όταν μας άφησε χρόνο να σκηνοθετήσουμε το έργο, εμείς αυτό κάναμε, σκηνοθετήσαμε το έργο. Ερχότανε κάποιες φορές, 2-3 φορές μέσα στην εβδομάδα και αφού είχαμε κάνει εμείς την προεργασία μας με τον Κωνσταντίνο, του δείχναμε τις σκηνές που είχαμε δουλέψει και μας έδινε συμβουλές, μας βοηθούσε αρκετά. Οπότε στο low budget πήγε κάπως έτσι. Μουσική. Ναι. Μουσικούλα. Στην κάπου λέει την ωραία γιορτή, όρεξε και εσύ μαζί. Φόρεσε τα μάσκα και μέσα στο χώρο το γελίο και το θάνατο σε βιάζουν. Στου κάπου λέει την ωραία γιορτή, η μοίρα μου υπάρχει πως θα έρθει. Δυο παιδιά να πάξει απ' τα και το παιχνίδι πάλι. Τι να στο κάπου λέει την ωραία γιορτή. Εγώ είχα απλώς την αρχική ιδέα για αυτή την παράσταση ότι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα επιστρέφουν σαν 2 σεξπηρικά φαντάσματα και ουσιαστικά από την εποχή τους στοιχιώνουν διάφορα θέατρα.
Και κάπου ανάμεσα σε ύπνο και ξύπνιο, πριν από 4 χρόνια είχα αυτή την ιδέα με τα φαντάσματα. Έψαξα 2 χρόνια, έκανα ένα casting, δηλαδή πήγαινα και έβλεπα παραστάσεις. Τελικά κάπως η μοίρα έφερε στον δρόμο αυτούς τους 2 ανθρώπους. Η Αθηνά η Μουστάκα ήταν μαθητριά μου στη σχολή του Αρμένη, που δίδασκα αυτοσχεδιασμό και υποκριτική. Ο Κώστας ο Μπιμπής ήρθε σε μια οντισιόν για τον Οδυσσεβάχ, οπότε μου απέδειξε έμπρακτα τι μπορεί να κάνει πάνω στη σκήνη. Και όταν από ένα καπρίτσιο της τύχης στο Low Budget Festival αρρώστησε μία εκ των 10 σκηνοθετών του Low Budget, με πήρε η διοργανώτρια του φεστιβάλ, η Άννα Ευλαβιανού, και μου λέει: «Κώστα, ξέρω ότι κάνεις διάφορα πράγματα με νέους ανθρώπους, έχεις κάτι να μας προτείνεις για το Low Budget?» Λέω: «Μισό λεπτό να πάρω ένα τηλέφωνο». Παίρνω τα 2 παιδιά, τους λέω: «Είστε, έχουμε ένα μήνα να κάνουμε Ρωμαίο και Ιουλιέτα». Μου λένε: «Πάμε». Και κάναμε έτσι πρόβες 12 με 5 το πρωί, πολύ ηρωικές ώρες, σε ασφιχτικούς χώρους, σε σπίτια. Και εκεί ανακαλύψαμε ότι η ασφυξία των διαστάσεων είναι ο σπόρος των θαυμάτων, όπως λέει και η Δημουλά. Και με σπιτικά υλικά δημιουργήσαμε αυτή την παράσταση, μάλλον την πρώτη της εκδοχή. Η ανταπόκριση του κοινού εκείνες τις 3 μέρες στο φεστιβάλ ήταν καταπληκτική, το υποδέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό το κοινό. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα ταξίδι 2 χρόνων που αυτή η παράσταση αλλάζει θέατρα, χώρες, χώρους και μας έχει κάνει και τους 3 πολύ πιο πλούσιους σε συνέστημα. Και ουσιαστικά μας έκανε να πάρουμε και οι 3 την απόφαση να μοιραστούμε για καλλιτεχνικά περισσότερα πράγματα. Έχουμε γύρω στους 16 ρόλους, αν υπολογίσουμε και τους πολύ μικρούς. 16 είναι μέσα στο κείμενο. Μπορεί, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς, μπορεί να είναι και 2-3 που έχουμε παραλείψει εντελώς. Όπως ο Πέτρος, ας πούμε, ο προσωπικός υπηρέτης Παραμάνας. Κάποιοι έχουν φύγει εντελώς. Στην κεντρική πλατεία της Βερόνας. Εγώ κάνω το Ρωμαίο, την Παραμάνα, τη μαμά της Ιουλιέτας, τον πατέρα της, τον Τιβάλδο τον μοιραζόμαστε με την Αθηνά. Τώρα είναι κάποιοι πολύ μικροί ρόλοι, όπως ο Αβραάμ, που το λέω στην αρχή, ο Αντώνης ο Κατσαρολάς που βγαίνει για λίγο στο πάρτι,
Αυτή νομίζω είναι η δική μου ρόλη. Η Αθηνά από την άλλη είναι η Ιουλιέτα, είναι ο Μπεμβόλιο, ο Μερκούτιο, ο πατέρας Λαβρέντιος, τον Τιβάλο τον μοιραζόμαστε, ο Πάρης. Αυτά. Και αυτή λέει μια τάκα από τον πατέρα του Ρωμαίου, κάνει τον Βαλτάσαρ, τον φαρμακοποιό, στο τέλος, τα μικρούς ρόλους. Να φαγείτε, πάτε! Για μάρθα σε εδώ την ώρα που χαράζει! Κατεβαθήστε, ξεπνήστε πως αταράζει! Αλλιώς μυρίζομαι για το σπουδαία μυτή, πως ο Ρωμαίος πως δεν πήγε καν στο σπίτι! Βρήκε, αλλού, γλυκύτερη Γαλήνη! Είδες λοιπόν, κύριο Ζαλήνα! Ρώσα! Όχι γέροντα, με συγχώρησα και όνομα και έρωτα. Έφυγε, παιδί μου, και πού είσαι τελικά. Με τον εχθρό μου, σε εξίσου, και κάποιος που τον πλήγωσε με πλήγωσε. Γιατί. Μίλα απλά, παιδί μου, και με άνεση, λόγω στιγμός στην νύφωνα διάθεση. Μάθε λοιπόν, πως η καρδιά μου όλη πήγε στο καπουλέπι την ωραία κόρη. Σε κύριε μητή μου και σε μένα εκείνης και όλα μαζί θέλω να με συγκρίνεις. Να δέσουν με τα δεσμά του γάμου. Όχι, αφαγής μου, Μυρζαλά, πάνω κάτω. Κύριο Ζαλίνα, που φλεγώ σου σαν πιβά του χάιν. Τι μη στρέφασες λοιπόν! Για αυτήν δεν μου λέγεις συχνά το σειράκι μου, ήταν λάθος. Για να την θάψω μου λέγεις. Όχι σε θύμα! Να παραχώσεις τη μια και την άλλη να έχεις θύμα! Ναι, πατέρα Λαβρέντι, όμως αυτή που τώρα αγαπώ είναι η μόνη που την αγάπη που με ίση αγάπη ξεπληρώνει την προηγούμενη. Δεν το έκανε αυτό. Η όλη σύλληψη του Ρωμαίου και Ιουλιέτα για δύο, άρα και το όνομα Ρωμαίο και Ιουλιέτα για δύο, ήταν δική μου με την έννοια ότι είχα σκεφτεί ότι θέλω να παιχτεί από δύο φαντάσματα. Ότι ο Ρωμαίο και η Ιουλιέτα ως φαντάσματα επιστρέφουν και ουσιαστικά θυμούνται όλα όσα έζησαν. Και όταν θυμόμαστε και θυμάμαι πώς μου φέρθηκε ο πατέρας μου, πώς μου φέρθηκε ο ξάδερφός μου, πώς μου φέρθηκε ο παπάς, ο παπαμάζαρης στην Ικαρία, όταν το αφηγούμε εγώ, έχοντας ζήσει όλο το πάθος, όλο το μόχθο μιας ιστορίας, την ώρα που το αφηγούμε, φέρω μέσα από τα δικά μου φίλτρα και τα δικά μου βιώματα τη συγκίνηση εκείνου του ανθρώπου και προσπαθώ να τον δικαιώσω. Και αυτό είναι μια περιπέτεια που ήθελα από την αρχή να τη ζήσω και με αυτά τα παιδιά την έζησα. Και ένα ακόμα πράγμα που θέλω να μοιραστώ είναι ότι εγώ με κάποιο τρόπο πιστεύω ότι έχουμε ξανάρθει σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Ακόμα και σαν μόρια ύλης να το δεις, αυτά τα μόρια έχουν ξαναυπάρξει και ανακυκλώνονται. Αλλά ίσως να υπάρχουν και προηγούμενες ζωές και ίσως αυτά τα δύο φαντάσματα έχουν μείνει κάπου μεταξύ των ζώων. Έχει γίνει ένα λάθος και έχουν παραμείνει. Και τα φαντασιωνόμαστε να στοιχιώνουν διάφορα θέατρα από την εποχή τους μέχρι σήμερα. Μείνε μέσα! Δεν έχω δώσει ποτέ. Απόψε δεν θέλεις την πηγή. Εντάξει λοιπόν. On camera. On camera. Αγχώθηκα. Εντάξει. Θα προσπαθήσω. Είναι και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του θεάτρου που μας αρέσει να κάνουμε και που πρεσβεύουμε, αν θέλεις, με έναν τρόπο. Και είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα γιατί μπορεί πολύ εύκολα να γίνει φτηνό, να γίνει ατεχνό, να φύγει από το θέατρο που θέλουμε να πρεσβεύουμε και να πάει σε ένα άλλο θέατρο που δεν πρεσβεύουμε. Αυτό το γκροτέσκο, το υπερβολικό, έχει πολλούς κινδύνους κρύβουν αυτές οι μεταμορφώσεις, ειδικά στον ακραίο βαθμό που τις προσπαθούμε. Πρέπει να τις πεις εξάπαντος. Να έρθεις στο κελί του πατρά Λαβρέντιου.
ακροατήρια για να δω μήπως υπάρχει εδώ ανάμεσά μας κάποιος ψυχολόγος ή κάποιος. Ένας ψυχίατρος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Να, με εσείς κύριε θα μπορούσατε να είστε. Ένας ψυχίατρος ο όχι, ούτε κι εσείς. Δεν ξέρω τι ακριβώς να κάνω, καταλάβατε. Είναι κάποιο είδους διπολική διαταραχή η οποία μας αφήσει. Και δεν ξέρω τι να κάνω, καταλάβατε. Εμείς από ένα φεστιβάλ ξεκινήσαμε και φτάσαμε. Να αλλάζουμε τα θέατρα, καταλαβαίνετε. Εμείς τουλάχιστον επιλέξαμε να ακολουθήσουμε αυτό το είδος πειραματισμού, δηλαδή δύο ηθοποιοί να παίξουν όλους τους ρόλους, και θεωρώ ότι η ενέργεια που αναγκαζόμαστε να βάλουμε, γιατί είμαστε μόνο δύο ηθοποιοί και να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε στο έργο, μας οδηγεί σε ένα ξεχύλισμα συναισθημάτων, το οποίο πιστεύω φτάνει στον κόσμο. Οπότε και κάποιος άλλος, ας πούμε, σκηνοθέτης να είχε κάποια άλλη άποψη, θεωρώ ότι και αυτή η άποψη θα ήταν σωστή. Δεν υπάρχει δηλαδή σωστό και λάθος. Δεν υπάρχει μία πλευρά, ένας δρόμος. Δεν είναι μονόδρομος το πράγμα. To be or not to be. That is the question. Πιστεύουμε σε ένα λαϊκό θέατρο. Μας αρέσει η επιστροφή του θέατρου σε μια λαϊκή βάση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γίνεται απλοϊκά εύληπτο για κάποιο λόγο ή πολύ εμπορικό, δεν ξέρω πώς να το πω. Αλλά πιστεύουμε ότι το θέατρο είναι μια τέχνη η οποία οφείλει να απευθύνεται σε όλους. Από εκεί και πέρα, να μιλήσουμε με όρους θεατρικούς, πιστεύουμε σε ένα θέατρο μπουφόνικο, σε ένα θέατρο στη λογική του μεσαιωνικού μπουλουκιού, όπου με λίγα πράγματα και με ανοιχτή καρδιά και με ανοιχτά σώματα, βασισμένοι στις φωνές μας, στα σώματά μας, στην τρέλα μας, με μια τσαρλατάνικη διάθεση, περνάμε την ιστορία προς τα κάτω. Και στο δικό μας θέατρο το σημαντικότερο από όλα είναι η ιστορία που έχουμε να πούμε. Και όχι ούτε ο τρόπος που θα την πούμε, ούτε το τι πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να υποθεί από την ιστορία, αλλά η ίδια η ιστορία. Ανάμασάμε λόγια προγόνων, ούτως ή άλλως είμαστε σε ένα κόσμο υπομένο. Πιστεύω ότι είναι καλό να καταναλώνουμε τα έργα τέχνης, καταναλώνουμε χάλια λέξη, αλλά να βυθιζόμαστε μέσα σε έργα τέχνης και να τα αφήνουμε να φουλιάξουν μέσα μας μέχρι αυτό κάτι να βγάλει. Και επίσης, ως σκηνοθέτης, εμένα μου αρέσει οτιδήποτε παίρνω από τη ζωή να προσπαθώ με έναν τρόπο να επικοινωνεί με τη σκηνή. Μπορείς να παίρνεις τα υλικά, τις ρυθμολογίες αυτού του κόσμου, τις ανιχνεύσεις που κάνεις εσύ για το τι συγκρατεί αυτόν τον κόσμο, σαν νόμοι, σαν αισθήσεις, και να τα ρίχνεις μέσα στη σκηνή άκρητα και όπως ακριβώς θα σου έρθει μέσα στη δημιουργική διαδικασία. Για παράδειγμα, υπήρχε μια φαρδιά μπλούζα στο σπίτι του συγκατοίκου του Κώστα του Βιμπί, που κάνει τον Ρωμαίο, και στη σκηνή της ερωτικής πράξης εγώ τους ήθελα κάπως κοντά, μαλακά, και τους λέω, ρε παιδιά, για μπείτε μέσα σε αυτή την μπλούζα, να χωρέσετε και δύο. Και όταν έγινε αυτό, ξαφνικά είδαμε μπροστά μας αυτό που έπρεπε να είναι στη σκηνή η ερωτική πράξη. Δύο άνθρωποι, σαν παρθενικός ημένα, σαν ο πίνακας του Μαγκρίτ, με το φιλί που είναι δύο. Και μετά μας λένε όλοι, κλέψα τον πίνακα του Μαγκρίτ. Και λέω, υπήρχε μία μπλούζα και έτυχε να συναντήσει τον πίνακα. Και είναι τόσο ωραίο αυτό.
Δεν ξέρεις. Και μετά λέγαμε ότι ρε παιδιά, μήπως επειδή τον είχαμε δει και τρεις τον πίνακα. Μήπως την μπλούζα την επιλέξαμε επειδή είχαμε δει τον πίνακα. Ξέρεις. Είναι υπέροχο αυτό το πράγμα. Να αποδέχεσαι τις επιρροές σου και να τις αφήνεις να μιλήσουν. Ο Σέξπιρ νομίζω πως θεωρείται κλασικός γιατί ασχολείται με αρχέτυπα και με αρχιτυπικές μορφές ανθρώπων και συναισθημάτων όπως ο έφηβος, ο ερωτευμένος έφηβος, ο δεσποτικός πατέρας, η αδιάφορη μητέρα. Το έργο αυτό ως πυρήνα του προφανώς έχει τον έρωτα, αλλά τον έρωτα σε ένα πλαίσιο. Σε ένα πλαίσιο εμφύλου σπαραγμού, σε ένα πλαίσιο άρνησης του έρωτα, σε ένα πλαίσιο που το αίμα είναι το ζητούμενο και όχι η αγάπη. Από αυτή την άποψη, συνδυαστικά με τη δική μας προσθήκη, τη δική μας σύμβαση στο έργο, όπου αυτοί οι δύο έχουν καταδικαστεί με έναν τρόπο από τότε που γράφτηκαν έως σήμερα, να είναι σε αυτό εδώ τον κόσμο και να λένε ξανά και ξανά την ιστορία τους. Γιατί είναι μια ιστορία που αξίζει να λέγεται σε κάθε εποχή. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια εποχή όντως εμφύλιου σπαραγμού με μια άλλη έννοια. Μια εποχή όντως που το αίμα είναι πάνω από τον έρωτα. Μια εποχή όπου ο έρωτας αντιμετωπίζεται πολλές φορές γραφικά και ειδικά ο εφηβικός έρωτας αντιμετωπίζεται σαν να είναι κάτι... Το αδιάφορο. Νομίζω ότι γι' αυτό είναι επίκαιρος τώρα ο Σέξπιρ και γι' αυτό είναι επίκαιρο αυτό το έργο, γιατί πρέπει επιτέλους να επιστρέψει ο έρωτας στη θέση που του αξίζει και στις καρδιές μας και, και στο συλλογικό υποσυνείδητο, νομίζω, της εποχής μας.